Ξαρδέλη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε εδώ με την παρουσία σας στο ραδιόφωνο μας. Ευχαριστώ και εγώ που είμαι εδώ πέρα, σε μία πολιτιστική εκπομπή. Και επί ευκαιρία μου επιτρέπετε να στείλουμε και τα δύναμη στους φύλακες των συνόρων μας, γιατί περνάει η χώρα μας κάποια δύσκολη περίοδο και πρέπει να τελειώσουμε όλα. Συμφωνώ απόλυτα, όντως. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να υπάρξει και ίσως και κάποια βοήθεια, γιατί διαφορετικά είναι δύσκολα τα πράγματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες χώρες, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αποσοβήσουμε αυτόν τον κίνδυνο. Βέβαια, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους αγαπούμε και τους εκτιμούμε, αλλά έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με μια επίθεση που δέχεται βασικά από την Τουρκία για να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα μας. Ας το κλείσουμε αυτό και ας πάμε λίγο συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ σας καλέσαμε, όπως προείπαμε, για το βιβλίο σας, το οποίο παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες, το βιβλίο «Κατάθεση ψυχής». Επειδή συνηθίζουμε πρώτα να παρουσιάζουμε λίγο κάποια στοιχεία βιογραφικά για το συγκεκριμένο καλεσμένο μας, για το ποιον καλεσμένο έχουμε εδώ, να πούμε ότι έχετε γεννηθεί στη Νέα Βόρεια Γερμανία. Και έχετε όμως, από ό,τι ξέρω, και ένα δεύτερο χώρο. 14 ημερών ανέβηκα στο βουνό σε 1500 μέτρα υψόμετρο, 3 μέρες με τα πόδια, στη Σαρμανίτσα, ένα μικρό, ας πούμε, κουτάκι που λέμε, πίσω στην πλάτη της μητέρας μου, αφού με βαφτίσανε πρώτα μην πεθάνω στον δρόμο, και βασικά οι πρώτες ανάγκες μου ήταν από το βουνό και οι πρώτες εμπειρίες και η πρώτη, θα έλεγα, μίληση με τη φύση. Στο Λιβαδάκι μιλάμε. Λιβαδάκι, ο Ελληνίδης Ναυπαρχίας. Ναι. Όπου βέβαια είναι και το χωρίο των προγόνων σας, γιατί αποτελεί ένα χωρίο προγόνων αυτό το χωρίο σας συγκεκριμένο. Πήγαινε ο ερχός σας, ήταν καλοκαίρι, χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχήν, από ό,τι έμαθα και εγώ τώρα τελευταία, εμείς κατοικούμαστε από την Αρκαδία. Αλλά τον 17ο αιώνα είχε μια διένυξη το ΣΟΕ το δικό μου, το Σαρντελένο που λέμε, με τους Τούρκους και φύγανε όλοι για κάποιο μέρος τόπο της Ελλάδος. Φύγανε λοιπόν από το όρος της Αρκαδίας στη Βυθίνα, πάση εκεί κοντά, και πήγαν ακριβώς στο Λιβαδάκι που είναι και αυτό στο ίδιο υψόμετρο. Τότε είχαν όλοι πρόβατα. Το μισό χρόνο ήταν το καλοκαίρι στα βουνά και το χειμώνα πήγαινε στην παιδιάδα του Αγρινίου. Μάλιστα. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο Αγρινίου, έτσι το πρώτο γυμνάσιο Αγρινίου, και στη συνέχεια βιομηχανική σχολή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εδώ, το τωρινό Μακεδονίας. Έτσι, τότε ήταν βιομηχανική σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία βρισκόταν κάπου στο κέντρο, δεν ήταν δηλαδή όπου είναι τώρα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αλλά προηγήθηκε νομίζω μια σχολή, αν δεν κάνω λάθος, λογιστών. Ναι. Όταν εγώ έφυγα από το χωριό μου, γιατί συνήθως εμείς πηγαίναμε στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη για μας ήταν άγνωστη, μόνο στο χάρτη δεν ξέραμε. Τυχαία γράφτηκαμε σε μια σχολή λογιστών. Φυσικά δεν ήξερα αργότερα, εγώ θα περάσω οικονομικές σχολές στη Θεσσαλονίκη. Και ταυτόχρονα δούλευα και στο κεντρικό ταχυδρόμιο Πειραιός, ταχυδρόμος, στην πιο φτωχή γειτονιά του Πειραιά, τα Καμίνια. Όπου για μένα εκεί πέρα ήταν το ωριότερο. Το σχολείο, ένα σχολείο. Ένα σχολείο μεγάλο. Και μετά έφυγα για στρατιώτης και επειδή ήμουν στα γραφεία, στην Πρέβεζε 2 χρόνια, στο Καρβιτάκι δηλαδή, κρυφά ανοιγόκινα τα συρτάρια του γραφείου μου και διάβαζα τα μαθήματα που θα έδινα πανελλήνιες εξετάσεις για τις οικονομικές σχολές. Και από τις 5 επέλεξα μόνο Θεσσαλονίκη. Αυτά που ακούτε τώρα, φίλοι μου, επεκτενόμαστε, μάλλον αναφερόμαστε έτσι λίγο πιο διευρυμένα, επειδή αποτελούν και μέρος του βιβλίου. Δεν είναι δηλαδή καθαρά αναφερόμαστε να συγνωρίσουμε τον συγγραφέα, αλλά μέσα στο βιβλίο αναφέρονται πολλά από αυτά. Είστε παντρεμένος λοιπόν και έχετε και 2 κόρες. Ναι. Έχετε γραφείο, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω εγώ, ένα γραφείο, και το οποίο τώρα το έχει η κόρη σας λόγω συνταξιοδότησης δική σας. Πριν το γραφείο δούλευα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, όπου εκεί πήρα και τα πρώτα, ήταν μάλλον για μένα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο. Μετά έκανα το γραφείο του 1993 και ασχολήθηκα κυρίως με τις συμβουλές των συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, γιατί εκεί με έσπρωχνε να
βοηθήσω. Και εδώ θα πω κάτι, ότι τα τελευταία 10 χρόνια με την κρίση, επειδή έκανα πολλά συμβούλια με τις επιχειρήσεις, κατόρθωσα να το επιβάλλω εντός εισαγωγικών, καμία επιχείρηση να μην διώξει κόσμο και να μην κάνει μειώσεις μισθών. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό, και σαν εκπαιδευτικός έχετε εργαστεί σε κάποιες ιδιωτικές σχολές? Έχω εργαστεί πράγματι σε σχολές ελευθέρων επαγγελματιών που λέγανε παλιά, σχολές λογιστών δηλαδή και μηχανογράφων. Και δούλεψα περίπου 10 χρόνια, μετά ασχολήθηκα ενεργά και με τα σεμινάρια, τα οποία ακόμα και κάνω. Άρα συνεχίζει να κάνει σεμινάρια ακόμα, έτσι? Μ' αρέσει να επιμορφώνω τους οικονομολόγους, κάτι το οποίο εγώ δεν έτυχε να το έχω σαν βοήθεια από κανέναν, και θα έλεγα ότι τα περισσότερα είναι φιλοκερδός. Ας έρθουμε λοιπόν στο βιβλίο σας. Το βιβλίο αυτό, από ό,τι τουλάχιστον επειδή το διάβαζα και σας είπα, είναι από τα λίγα βιβλία που το ξεκινάω και το τελειώνω την ίδια μέρα. Και σας το είπα νομίζω αυτό, ναι. Και δεν είναι ψέμα. Όντως, μου θύμισε πολύ τον εαυτό μου. Βέβαια με κάποιες μικροδιαφορές, αλλά και εγώ επειδή ξεκίνησα από ένα χωριό, είχα τα όνειρα όπως και εσείς, βέβαια με διαφορετικούς, σε διαφορετικά αυτά βρεθήκαμε, πώς θα βρεθήκαμε, σε διαφορετικούς χώρους, αλλά κάπως έτσι ήταν η ζωή μου και μου άρεσε τόσο πολύ, είναι τόσο καλογραμμένο, τόσο πολύ ας πούμε απλά τα πράγματα που ο καθένας δεν χρειάζεται να είσαι πολύ διαβασμένος για να το καταλάβεις. Νομίζω δεν θα μπορούσε να γραφτεί καλύτερα ένα βιογραφικό βιβλίο. Σαν αυτό. Στη ζωή μου τα έβλεπα όλα απλά με την καλύτερη έννοια. Εγώ δεν μ' αρέσει να ψάχνω το λεξικό, να βρω μια λέξη και να πω παράδειγμα τι θέλει να πει ο ποιητής. Θέλω αυτό το οποίο γράφει η ψυχή μου να μπορώ να το δώσω με αγάπη στον αυτός που θα διαβάσει το βιβλίο μου, και αυτό κατάφερα, και γιατί εδώ να πω ότι το βιβλίο είναι αυτοέκδοση. Ήδη αυτή τώρα, η δεύτερη τώρα, και επανέκδοση, ναι. Θα μεσολαβήσει τώρα μια ποιητική συλλογή και πιστεύω ότι ίσως ξαναγράψω πάλι το ίδιο βιβλίο, αλλά με άλλα λόγια. Α, σου πρέπει να το ξαναγράψω δηλαδή. Έτσι, δηλαδή μου έρχεται να το ξαναγράψω. Μάλιστα, ναι. Με διαφορετικά λόγια βέβαια. Πάντως το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πραγματική κατάθεση ψυχής. Όντως από ψυχή γραμμένο, δηλαδή από καρδιάς γραμμένο, δεν είναι από χρησιμοποιώ φιλολογικές εκφράσεις, χρησιμοποιώ δηλαδή έννοιες για να μπορέσω τον άλλο να τον προκαλέσω. Είναι ακριβώς σαν να διηγήσεις σε κάποιον τη ζωή σου. Απέναντι στον έχεις και του διηγήσαι. Με λόγια απλά. Η ζωή μας είναι απλή. Ναι. Η καθημερινότητα μας είναι απλή. Και στα σεμινάρια τα οποία κάνω ακόμα, θέλω οι πολύπλοκες και ακαταραβίστικες εγκύκλοι που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών να τις κάνουν τόσο απλά που να καταλαβαίνει αυτός που ακούει για να την κάνει και πράξη. Ό,τι γράφουμε στο βιβλίο συνδυάζεται θεωρία και πράξη. Δηλαδή δεν μπορώ να γράφω εγώ θεωρητικές απόψεις χωρίς να τις κάνω πράξη. Μάλιστα. Το είχες στο μυαλό σου αυτό, ότι κάποια στιγμή θα κάνεις να γράψεις βιβλίο? Το είχα χρόνια, από μικρός θα έλεγα ότι... Κρατούσες σημειώσεις κάπου, υπήρχε ποτέ το ημερολόγιο, γιατί τώρα μιλάμε, γράφεις πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά καιρούς και σε μια διάρκεια τόσων χρόνων, μια ζωή ολόκληρης, και σαν να τα έχεις κάπου, δεν ξέρω τώρα, από μνήμης τα έγραψες όλα αυτά. Ήταν στη μνήμη μέσα μου, στα κύτταρα, ναι, και στον εγκέφαλο, πουθενά δεν υπήρχαν σημειώσεις. Άρχισε το μυαλό μου, δόξα τω Θεώ, δουλεύει τόσο πολύ που η πρώτη ύλη υπάρχει ακόμα τόσο πολύ που αν μου πείτε ας πούμε να γράψω τώρα κάτι κατά της ψυχής θα είναι ένα διαφορετικό βιβλίο. Ναι, γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει όταν μου λέτε ότι δεν είχατε ας πούμε σημειώσεις, γιατί πραγματικά αναφέρετε σημαντικά στοιχεία και σημαντικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί, τώρα ενδεχομένως να είναι τόσο έντονα στο μυαλό σας. Με διάφορους φίλους, διάφορα εδώ που μείνατε στη Θεσσαλονίκη, αναφέρετε και χρονολογίες, αναφέρετε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, και είναι λίγο δύσκολο να μπορεί κάποιος να τα θυμάται όλα αυτά σε μια διάρκεια ολόκληρη ζωής. Έτσι είναι. Να σημειώσει κάπου. Γενικά από μικρός πάντα θυμάμαι τα πάντα. Και ήθελα να το γράψω
Φυσικά τώρα υπήρχε η κατάλληλη στιγμή να γραφτεί αυτό το βιβλίο, γιατί όταν σκουλήσεις με τα οικονομικά δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Άρα η πρώτη ύλη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο μπορώ να προσφέρω και να ζω, έτσι. Έχω πολλά σχέδια στο μυαλό μου. Δεν βιάζομαι. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή που θα έρθει η έμπνευση να γράψω κάτι καλό. Εμένα μου αρέσει το καλό βιβλίο. Και όταν λέω ότι συνήθως όταν γράφουμε κάποιο βιβλίο, παίρνουμε αναγκαστικά την ετικέτα του συγγραφέα. Εγώ δεν την κουβαλά μαζί μου. Δεν μπορώ εγώ να συγκριθώ με τους συγγραφείς, τους παραδοσιακούς παράδειγμα, γιατί εγώ θέλω λίγο, και το λέω συνήθως στους νέους λογοτέχνες, να παίρνουμε τις ρίζες από τους παραδοσιακούς συγγραφείς. Αυτό κάνω κι εγώ. Και όσοι διάβασαν το βιβλίο, άλλοι με παρουσίασαν με τον Παλαμά, άλλοι με τον Παπαδιαμάντη, άλλοι με τον Καρβιωτάκη, άλλοι με τον Λουντέμι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσοι διαβάζουν βιβλία, εγώ διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, η αλήθεια είναι ότι έχεις μια αίσθηση κυρίως Παπαδιαμάντη κατ' εμέ. Κατ' εμέ. Βέβαια και όλους αυτούς που ανέφερες υπάρχει αυτό. Αλλά φυσικά έχεις τη δική σου σφραγίδα, δεν είναι δηλαδή. Απλά έχεις την αίσθηση αυτή ότι διαβάζεις μια αφήγηση έναν Παπαδιαμάντη, ας πούμε. Ξέρετε, ότι μπορεί να διαβάσω ένα βιβλίο, αλλά αυτό το βιβλίο το οποίο θα πάρω, θα μου, ας πούμε, θα κάνει κλικ ένα περιεχόμενο του βιβλίου, δεν θα καθίσω να το αποστηθήσω ή να το μάθω απ' έξω, που λέμε, και να κατωτά, έτσι. Εμένα μου αρέσει να το εμβαθύνω και να το κάνω κτήμα μου και μέσα από αυτό το κτήμα το δικό μου να το βγάλω έξω με την ψυχή μου. Δεν μου αρέσει η αντιγραφή και ποτέ δεν έκανα αντιγραφή. Έχει τύχει να διαβάσεις, να χρησιμοποιώ ενικό διαρκώς, να διαβάσεις το ίδιο βιβλίο και άλλη φορά, εκτός από την πρώτη φορά που το διάβασες. Το δικό μου το βιβλίο. Όχι, άλλα βιβλία μιλάω. Ναι, βέβαιος. Γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να το διαβάσω ξανά, επειδή ενδεχομένως κάτι μου διέφυγε ή ξέρω εγώ μου αρέσει τόσο πολύ που πρέπει να το ξαναδώ. Ειδικά το Λοντέμι τον έχω διαβάσει πολλές φορές, ακόμη και τις Ταχωμάζοκτρα πολλές φορές και το ένα παιδί με τρατάστρα, γιατί και εγώ μητρούσα τα άστρα. Ακριβώς. Σε μια κοτρόνα ψηλή. Αλήθεια είναι αυτή, το έχω διαβάσει στο βιβλίο, το αναφέρεις αυτό. Ναι. Το αναφέρεις αυτό. Και εμείς μητρούσαμε τα άστρα. Είχαμε φτιάξει μάλλον σαν παιδιά στο χωριό δημοτικό, τώρα ήμασταν 8-10 χρονών κάπου εκεί, και είχαμε φτιάξει ένα μεγάλο δέντρο υπήρχε και ήταν έτσι με τρία αυτά κλαδιά και είχαμε φτιάξει μια φωλιά και μαζευόμασταν εκεί, κόβαμε ντοματούρες και από τους κήπους και μετράγαμε αργά το βράδυ τα άστρα. Κάτι παρόμοιο, αυτό σου λέω ότι μου θύμισε το... Ξενυχτούσαμε, εγώ ξενυχτούσα στη μεγάλη αυτή την πέτρα που ήταν στην άκρη, λέω, του πουθένα πράγματι, ήταν κρεμός από κάτω. Με έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσα και κοιτούσα τον αποσπερίτη, ας πούμε. Εσείς μόνος σου, εμείς σου λέω που μαζευόμασταν παρεούλα. Για πες μου κάτι, έχεις διαβάσει προφανώς αρκετούς συγγραφείς, έτσι. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα που σου αρέσει και αν θες τον έχεις, ας πούμε, σαν πρότυπο σου ενδεχομένως? Από όλους έχω πάρει κάτι. Δεν θα έλεγα ότι κάποιος μου είναι πρότυπο για μένα. Ναι, Παπαδιαμάντης, όπως είπατε προηγουμένως, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί και αυτός ασχολείται με τα κοινωνικά τα θέματα όπως και εγώ, γιατί μου αρέσουν τα κοινωνικά θέματα. Και έχω στο μυαλό μου κάποια σχέδια, εάν υποδοθούν, καλώς. Αλλά ο Καρβιωτάκης, παράδειγμα, γιατί εγώ προσπαθώ τον Καρβιωτάκη να τον εξισώσω με την αντίστροφη, ας πούμε, πλευρά, το γαλανό του, το γαλάζο του Ελίτη, για παράδειγμα. Γιατί λίγο καταθλιπτικό στην αλήθεια ο Καρβιωτάκης. Είναι, ναι. Έχει αυτή την τέτοια... Έζησα 2 χρόνια στην Πρέβεζα, σαν στρατιώτης. Και από εκεί μου είχε κάνει το κλικ που λέμε, αλλά φυσικά δεν μ' αρέσει το μαύρο και το γκρίζο, γι' αυτό προσπαθούσα να το εξισώσω, να το αντιπαραθέσω με το γαλάζο του Ελίτη. Η αλήθεια είναι ότι τα σημαντικά πράγματα δεν είναι άσχετα από το ότι είναι, απλά είναι λίγο καταθλιπτικό. Είναι, ναι. Πρέπει να σου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, η λογοτεχνία, για να διαβάσει κάποιος ο οποίος δεν είναι μοιημένος στη λογοτεχνία, αρχίζει και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ολοκληρώσει ένα βιβλίο.
Και αυτά βοηθούν να πάρεις κάτι καλό. Βοηθούν όλα. Υπάρχουν πολλά που έχουν γραφτεί, ας πούμε, και από όλα κάτι παίρνεις. Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι. Η πίεση πώς μπαίνει στη ζωή σου. Έγραφες από μικρός στιχάκια, ποιηματάκια, ξέρω εγώ. Ναι. Από το δημοτικό και από τότε που άρχισα να γράφω το Α, να το μαθαίνω μόνος μου και το Β και το Γ. Μου ερχόταν, δεν ξέρω, κάτι σαν που λέμε ουρανοκατέβατο. Ειδικά με την βροχή των αστεριών, εκεί ήταν όλη η φαντασία, όλη η ερώτητα, ας πούμε. Κάποια κομμάτια, ναι. Ποιητικά, ας πούμε. Έχω 10 ποίηματα μέσα στο βιβλίο. Έχεις κατά καιρούς έγραφες και κρατούσες αυτά τα κομμάτια και τα ποίηματα. Σε κάθε βιβλίο που είχα, αυτά τα βιβλία τέλος πάντων που είχα, τα φτωχικά, τα λίγα, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να έχω πολλά βιβλία, έγραφα πάντα έστω και ένα στιχάκι. Τα οποία φυσικά δεν τα κράτησα, γιατί πού να τα κρατήσεις τότε, μικρός που ήμουν, αλλά στο μυαλό μου σου πάρω. Η αλήθεια είναι ότι είσαι θετικό επιστήμον άνθρωπος. Δηλαδή η επιστήμη που ακολούθησε είναι θετική, κυρίως με αριθμούς κλπ. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο καθένας έλεγε ότι είναι το θετικό επιστήμον, είναι της λογικής, είναι της αυτής και όχι τόσο πολύ του συναισθήματος. Και όμως εσύ, από ό,τι φαίνεται και από το βιβλίο σου, αλλά και από τις συνεντεύξεις που έχω διαβάσει, που έχεις δώσει και γενικά που μιλάς, είσαι ένα άτομο το οποίο βαθιά συναισθηματικό. Δηλαδή, δεν είναι σκεπτόμενο βασικά και όχι με αριθμούς και τέτοια. Δεν είναι καθαρά δηλαδή όπως είναι οι λογιστές που ξέρουμε, οι κλασικοί. Εδώ να σας διακόψω λίγο να κάνω μια παρέμβαση, μια τηλεφωνική παρέμβαση. Κάποια ακροάτρια θέλει να κάνει. Νομίζω ότι μπορούμε να της δώσουμε το λόγο, να περάσουμε μέσα λοιπόν τη γραμμή. Ναι, γεια σας. Εσείς μας ακούτε? Ναι, τώρα αυτό το τηλέφωνο σας ακούω, γιατί δεν μπορούσα να σας ακούσω από τα ακουστικά. Ονομάζομαι Εύα Παπλίδου. Είχα την τιμή να σας γνωρίσω, κύριε Κλούφτη, στην προχθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Σαρδέλη. Χαιρετίζω και τον κύριο Σαρδέλη. Ναι. Ακούω την όμορφη συζήτησή σας και ορμόμενη από αυτή θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Πάντα θα το λέω για αυτόν τον άνθρωπο. Πέρα από την κατάθεση ψυχής που έχει όντως κάνει μέσα στο πρώτο του έργο, είναι πολύ σημαντικό ότι προάγει όλες εκείνες τις πανανθρώπινες και ξεχασμένες, θα έλεγα, αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, που στη σημερινή κοινωνία του υλικού ευδαιμονισμού απουσιάζουν. Πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το έργο του αυτό το έχει γράψει με ένα και μοναδικό σκοπό, να μπορέσει να προσφέρει μέσα από τα έσοδά του σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ιατρικά θέματα, θέματα ψήτησης ή περίθαλψης, και εκείνος δίνεται 100% σε αυτούς. Δεν το έχουμε αναφέρει αυτό ακόμα, θα πρέπει να το αναφέρουμε, ναι. Ναι, ίσως σας πρόλαβα. Σας ευχαριστώ, αλλά... ναι. Το τονίζω και εγώ, πάντα όταν μιλάω για τον κύριο Σαρδέλη, θέλω αυτό να ακούγεται, γιατί του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όλη αυτή την προσφορά που δίνει στους ανθρώπους του. Αν θυμάμαι καλά, είστε ποιήτρια ή κάνω λάθος. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή θα σας φιλοξενήσουμε και εσάς εδώ στο ραδιόφωνο, να πούμε και τα δικά σας, έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους του κυρίου και αν δείξω ο κύριος Σαρδέλης αν κάτι να προσθέσει θέλει. Ευχαριστώ την Εύα. Πράγματι είναι μια αξιόλογη ποιήτρια και να τη φιλοξενήσετε, γιατί έχει πολλά να πει και να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση. Αυτά είναι γραμμένα συγκεκριμένα, ειδικά για το βιβλίο. Ναι. Δεν ήταν για τα θέματα του βιβλίου. Σκόρπια από εδώ και από εκεί. Όχι. Είναι για τα θέματα του βιβλίου.
Και σε κάθε κεφάλαιο, υπάρχουν και κάποια κεφάλαια αυτόνομα, και σε κάθε κεφάλαιο το οποίο τελειώνει έχω βγάλει και ένα γνωμικό δικό μου, το οποίο αντικατοπτρίζει μια περίληψη, θα έλεγα, του κειμένου, αλλά και κάποια μνήματα τα οποία θα δίνω στον κόσμο. Είναι όντως έτσι, σαν, μπορώ να συνθήκει σαν τίτλο του κεφάλαιου, θα διαβάζω σε κάθε κεφάλαιο, το έχω διαπιστώσει. Δεν το είπαμε βέβαια, εμείς μας το είπε η Εύα, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, ότι τα έσοδα, ή δεν ξέρω αν είναι μέρος των εσόδων, τι ακριβώς, θα δοθούν για κάποιο σκοπό. Πράγματι έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που έχουν προβλήματα σύντησης νοσοκομικής περίθαλψης και τα λοιπά. Βοηθούσα και βοηθάω όλα τα έσοδα. Ό,τι υπάρξουν από το βιβλίο εκεί πάνε. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, οι γονείς σου δεν ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι, πάραναν για το μεροκάματο και μάλιστα όποτε βρίσκαν μεροκάματο πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο σου κατάφερες και διάβαζες και τέλος πάντων, γιατί δεν είναι εύκολο ένα παιδί το οποίο δεν έχει βοήθεια από τη μάνα και τον πατέρα, αλλά από ό,τι ξέρω μόνο στην προπαίδεια, μάλλον στην διαίρεση και στην αυτή, κάτι τέτοιο που τη διάβαζες στο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι στη διαίρεση και τον προπροσιασμό πάντα τα μπέρδευα στην αρχή. Η μητέρα μου και αυτή αγράμματη, όπως ο πατέρας μου, το δημοτικό δηλαδή βγάλαμε, τον πολυπλασιασμό 2-2, 2-3 και τα λοιπά. Περίμενα τον πατέρα μου πότε θα έρθει το βράδυ να πούμε και λίγο τη διαίρεση. Μετά, παρεπτώσει, αυτή ήταν η βοήθεια, τα υπόλοιπα ό,τι μπορούσα μόνος μου τα έκανα. Και γι' αυτό λέω ότι όταν διαιρούμε κάτι, η αγάπη προπροσέρεται. Η Μάνος έτσι είπε, νομίζω, ότι η διαίρεση και ο προπροσιασμός είναι το ίδιο πράγμα, ε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, βέβαια αυτά γίνουν στο δημοτικό συμβαίνουν, αλλά προχωράμε σιγά σιγά και πάμε στο γυμνάσιο. Και δεν μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς. Όχι. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια από σένα και μάλιστα όταν δεν έχεις και βιβλία, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Όσα τουλάχιστον βιβλία μπορούσε να έχει από το κράτος, αλλά σίγουρα θα χρειαζόσουν και περισσότερη ενίσχυση. Και όταν αναγκαζόσουν, μάλλον να δανείζεσαι ή να θες να πηγαίνεις, να διαβάζεις από φίλους. Δανειζόμουν κάποια βιβλία όσοι μου δίνανε και κρατούσα πάλι σημειώσεις στο μυαλό. Πάντως πρέπει να έχει πολύ καιρή μνήμη, δηλαδή. Ειλικρινά με εκπλήσεις με αυτά που μου λες. Ότι... Ναι, έχω, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Η μνήμη του, όταν είναι τόσο ισχυρή, μπορεί κάλλιστα να κάνει πολλά πράγματα και αν θέλεις, βοηθάει. Στο γραφείο ποτέ δεν κρατούσα σημειώσεις για να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον επιχειρηματία. Μου λέγανε, μα πού είναι οι σημειώσεις, υπάρχουν σε στο μυαλό. Δεν συνηθίζεται βέβαια αυτό. Εγώ τουλάχιστον συνηθίζω πάντα σημειώσεις να κρατάω ή τα γραφτά μένουν. Αλλά εφόσον μπορείς και δεν εξέρχεσαι με τη μνήμη σου, δεν είναι και άσχημο. Αρκεί αυτή να μην σε προδώσει ποτέ και στο εύχομαι αυτό, να είναι πάντα να έχεις αυτή τη μνήμη. Όσο έχουμε υγεία, θα προσπαθούμε. Λοιπόν, επειδή μου κάνω νόημα ότι ο χρόνος μας σιγά σιγά τελειώνει, δεν ξέρω αν θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις πάνω στο θέμα του βιβλίου σου, γενικότερα για σένα, να πούμε κάποια πράγματα, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο ακόμα. Εγώ θα έλεγα να πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια κυρίως του βιβλίου περνάει μια καλή κρίση. Εγώ είμαι ενάντια της κρίσης και υπέρ του χώρου βιβλίου. Τώρα τελευταία με βάλανε σε μια κριτική επιτροπή για να αξιολογήσω κάποια ποίηματα. Όχι από Θεσσαλονίκη, πολύ μακριά με βρήκανε. Αλλά απογοητεύτηκα τόσο πολύ που είπα ότι δεν πρέπει να δώσουμε έπαινο σε κανέναν. Γιατί ίσως το αν δώσουμε έπαινο θα κάνουμε κακό. Θα ρίξει ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν κάτι και τελικά θα νομίζουν ότι όντως είναι καλή. Αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ, γιατί όταν τον ανταμείβεις χωρίς να αξίζει κάτι, του κάνεις κακό. Χαμηλό επίπεδο δηλαδή πίεση κατά την άποψη. Πολύ χαμηλό, μα δεν υπάρχει. Όταν λέγεται να μην μπορεί να πει και η πίεση να μην μπορεί να. Όταν λέμε πίεση, είτε ελεύθερη, που είναι το τελευταίο περισσότερο, ναι, περισσότερο ναι. Πρέπει να υπάρχει έστω και ένα ρήμα, κάτι, ένας ρυθμός. Για μένα, είτε είναι ποίημα, είτε είναι πεζογράφημα, πρέπει να υπάρχει ο πρόλογος, το κυρίως θέμα και ο επίλογος. Εγώ έτσι βαδίζω. Και θα βαδίζω. Και αυτά συμβουλεύω και στους νεότερους συγγραφείς.
Θα μου πείτε φταίνε συγγραφείς, φταίνε εκδοτική εκεί. Όλοι φταίνε. Και εμείς φταίμε. Γι' αυτό ότι όταν ακούγα ένα καλό βιβλίο, προσπαθώ να το ακούσω και να, και να πω και συγχαρητήρια. Το καλό βιβλίο μένει. Οι δουλειές που γίνονται, συγγνώμη του πουδαριού που λέμε, δυστυχώς δεν δίνουν αξίες και αρετές στον άνθρωπο να προχωρήσει. Και η ράδα του φωτός πρέπει να συνεχίσει να βαδίζει προς το μέλλον όπως ήταν και παλιά, να μην κάνει αυτή τη μεγάλη κοιλιά που ακόμα σερνόμαστε. Όταν έγραψε το βιβλίο που έγραψε, όταν γράφει χειρόγραφα, έχει χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Τον υπολογιστή. Τον υπολογιστή γράψε, έτσι. Ναι, κατευθείαν. Τα πας καλά με την νέα τεχνολογία, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα μέσα αυτά. Εάν σου πω ότι τα μαθαίνω μόνος μου. Τα μάθεις μόνος σου. Μόνος μου, ναι. Χωρίς βοήθεια από τις κόρες, οι οποίες είναι νεότερες και ενδεχομένως είναι πιο. Όταν είχα το γραφείο, αναγκαστικά έπρεπε να μάθω. Μάλιστα. Μόνος μου έμαθα να λογιστικά προγράμματα, παράδειγμα, να κάνω μια επιχείρηση αξιολόγηση, ένα συλλογισμό, οτιδήποτε. Είναι δύσκολο είναι αυτό όμως, γιατί είναι εξειδικευμένα αυτά. Μπράβο σου που τα κατάφερες μόνος σου να τα κάνεις. Είχα αυτή τη δύναμη μέσα μου, την οποία ευχαριστώ τον Θεό δηλαδή που μου έδωσε, το οποίο να ανταπεξέρχομαι με δυσκολίες φυσικά, γιατί πάντα είχα εμπόδια, αλλά πίσω από κάθε εμπόδιο δικό μου ήταν δύο επιτυχίες και περισσότερες. Και γι' αυτό ευγνωμονώ τον Θεό και γι' αυτό υπάρχει και ένα ποίημα μέσα στο βιβλίο που λέγεται «Ευγνωμοσύνη» και ένα κεφάλαιο καθ' ολοκλήρου. Το διαισθάνεσαι ότι έχεις πολλές ικανότητες, δηλαδή το έχεις καταλάβει ότι πέρα από την ικανότητα σαν λογιστής και σαν τέλος πάντων οικονομολόγος κλπ. Ότι κάνεις και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος κοινός, ένας απλός επιστήμονας τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι όταν κατάλαβα και εγώ αυτό που λέτε, ναι, μόνο αυτό που λέτε το στο ελληνικό, ναι, κάθισα και εγώ και σκέφτηκα κάποια πράγματα ότι αυτά δεν είναι δικά μου, κάποιος μου τα έδωσε. Ποιος μου τα έδωσε, η φύση, ο Θεός. Τώρα με έφερες και στην ερώτηση που θα σου κάνω τελευταία, η σχέση σου με τη θρησκεία. Θα έλεγα ότι είναι μια νορμάλ σχέση. Δεν είμαι θρησκόληπτος με την έννοια το να κάνω μακρύς σταύρους που λέμε. Υπήρξε και από ποδοβέδι, όπως λέξει το βιβλίο, μικρός. Για μένα και εδώ μέσα που είμαστε είναι Θεός. Είναι. Παντού είναι ο Θεός. Αρκεί να έχουμε αυτή την ευγνωμοσύνη προς τον ύψιστο και να μην κάνουμε πράγματα τα οποία αδικούμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, επειδή έχουμε νοήματα, παίρνουν τηλέφωνο, πρέπει να κλείσουμε. Βεβαίως. Κάτι που να συμπληρώσεις για να κλείσουμε εδώ, να μην. Να έχουμε υγεία, η Ελλάδα μας να ορθοποδήσει περισσότερο και επειδή ασχολούμαι και λίγο με την πολιτική, με την αγνή όμως περίπτωση, θέλω κάποια στιγμή να, στο ίδιο τραπέζι να υπάρχει ομοψυχία και να μην ακούω αυτά που άκουγα την Κυριακή να μαλώνουν από το 1821 μέχρι σήμερα ποιος έκανε τα περισσότερα ή τα λιγότερα κτλ. Είμαστε μια γροθιά όλοι. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Μάλιστα. Όλοι πλειοδοτούν για το καλό ή το κακό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Να σου ευχηθούμε λοιπόν υγεία πρώτα απ' όλα και σε εσένα και στην οικογένειά σου και καλές εμπνεύσεις. Και όταν με το καλό ολοκληρωθεί και εκδοθεί η ποιητική συλλογή, θα σε έχουμε πάντα εδώ και θα σου παρουσιάσουμε και το βιβλίο αν χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.